Once upon a time, upon a story, there was a world. A world like ours, but through a magic mirror, it seemed like paradise. In that world, everything was in absolute harmony. So three ladies decided to go on the other side of this mirror and make the whole world our world, a magic wonderland. To do that, they had to mix and drink a potion that they found in an old recipe book from their grand ancestors and become I, you, and she. They needed 2 drops of moon juice, 5 stars, and a whole meteorite. I could hypnotize you with her music. You could twist her arms and legs and reach anything. And she had so many eyes, she couldn't miss a single thing, even if she blinked. And so this trip begins. The clock struck midnight, and that's when they realized there was something wrong. Wonderland was not how they imagined it to be. It was dark and cold, and you could hear weird voices everywhere. An evil voice said, "You have till sunrise to stop all the clocks in Wonderland, or else the whole world will turn into this haunted place. Tick-tock!" And so began the frantic quest. The clock was ticking, and as time passed by, they too became haunted. Time was running out, and that's when they found the last one. There were 30 seconds left. Tick, tock, tick, tock. Αυτά είναι τα look μου για τον τελικό των Face Awards με θέμα Wonderland After Dark. Ήθελα να το προσεγγίσω με έναν δικό μου τρόπο που θα φώναζε Μικαέλα και πραγματικά ελπίζω να σας αρέσει ο πάρα πολύ weird κόσμος μου. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς τα έκανα. Εφαρμόζω το pore filler σε όλο μου το πρόσωπο και στη συνέχεια εφαρμόζω μια μίξη από το λευκό foundation mixer με το Can't Stop Won't Stop για να με ασπρίσω κι άλλο. Με το λευκό jump white pencil σχεδιάζω το πιάνο και το γεμίζω με πολλές τρώσεις από λευκό UV watercolor. Με το Epic Ink και το Shred Matte Lip Cream στην απόχρωση Alien, δημιουργώ τα πλήκτρα του πιάνου, καθώς η ιδιότητά της είναι να υπνοτίζει με τη μουσική της. Συνεχίζω δημιουργώντας κάποια σπασίματα στο πιάνο. Με την καφέ σκιά από τη Swell by It, αρχίζω λίγο να βρωμίζω το πιάνο για να ταιριάξει με όλο το look και δημιουργώ μια σκίαση στο πάνω και κάτω μέρος για να του δώσω ένα πιο 3D εφέ. Την ίδια τεχνική χρησιμοποίησα και για το πόδι. Με το Epic Ink δημιουργώ πιο καρτουνίστικα Tim Burton θα τα έλεγα λυπημένα φίγκου. Στα μάτια ξεκινάω με μια γκρι σκιά από τη Such a Know It All παλέτα, στρογγυλεύοντας το σχήμα τους και βαθαίνω το χρώμα με ένα μαύρο. Με καφέ σκιά δημιουργώ πρώτα τη σκίαση του σπασμένου καθρέφτη και στη συνέχεια το τονίζω με το Epic Ink. Δημιουργώ γραμμές που βγαίνουν από το κέντρο του σπασίματος, αλλά μερικές τις ενώνω μεταξύ τους καθώς ο καθρέφτης δεν σπάει σε ίδια ευθεία κομμάτια. Με το λευκό eyeliner δίνω φως στα κενά ανάμεσα στα σπασίματα και με την καφέ σκιά δίνω βάθος στο τελείωμα του κάθε σπασίματος. Με την γκρι σκιά κάνω κοψίματα στα ζυγωματικά, τη μύτη που θέλω να τηλεκτείνω αισθητά, αλλά και το λαιμό. Εφαρμόζω την πιο λευκή απόχρωση από την Bond Glow παλέτα σε όλα τα ψηλά σημεία του προσώπου αλλά και στα μάτια και στα χείλη εφαρμόζω πρώτα το μολύβι Amethyst, στη συνέχεια βάζω το Oput Tone Lip Cream και στο κέντρο βάζω το λευκό UV Watercolor. Εφαρμόζω την On The Rise Lift Scar στις πάνω και κάτω βλεφαρίδες μου και στη συνέχεια κολλάω τις κατσαρίδο βλεφαρίδες μου γιατί ποιος το θέλει τα μάτια του άλλωστε. Τέλος,
εύκολα κάποια μικρά προσθετικά κομματάκια ειδιδίζοντος πλαστικού για να μιμηθώ τον καθρέφτη που σπάει και η AI είναι έτοιμη για να σας κάνει αέρα με τις λιφαρίδες της. Εφαρμόζω το primer spray και περνάω όλο το πρόσωπο και το λαιμό με το Can't Stop Won't Stop μαζί με το Pro Foundation Mixer στην απόχρωση Opalescent. Με το καφέ μολύβι της NYX δημιουργώ στο πρόσωπο τα κοψίματα που θα χωρίζουν τα πρόσωπα. Δημιουργώ φρύδια σταδιακά με το Micro Brow Pencil, πρώτα με το Blonde, μετά με το Taupe και στο τέλος με το Brunette για να δώσω διάσταση. Με την καφέ σκιά από την Swear By It παλέτα, σβήνω τις γραμμές μου και δημιουργώ μια αρχική σκίαση στα σχέδια. Εφαρμόζω κόκκινο UV Watercolor στα χείλη. Με λευκό watercolor γεμίζω τα μάτια και στη συνέχεια με τη Swear By It δημιουργώ τις κόρες και μιμούμε το σχέδιο των φακών επαφής της λιδίας, κάνοντας μια μαύρη βούλα στη μέση. Με λευκό UV γεμίζω τις κόρες και με κόκκινο UV δημιουργώ αυτά τα σχέδια αίματος που έχουν και οι φακοί επαφής που φοράει η λιδία για να ταιριάξουν όλα τα μάτια μεταξύ τους. Με μαύρο watercolor τονίζω τα φρύδια και με την καφέ σκιά δημιουργώ σκίες σε όλα τα χείλη. Με το λευκό eyeliner τονίζω τις γραμμές και δίνω φως σε μερικά σημεία και στις ενώσεις δίνω βάθος με καφέ και μαύρη σκιά. Τοποθετώ την on the rise στις πάνω βλεφαρίδες και κολλάω ψεύτικες σε όλα τα μάτια. Με το Epic Ink ζωγραφίζω βλεφαρίδες στο κάτω μέρος των ματιών. Για το χέρι κάνω ένα sketch με το Faux White Pencil και στη συνέχεια το γεμίζω με λευκό και κόκκινο UV και τα κενά με ένα μαύρο watercolor. Κάνω σκιά σε όλο το σχέδιο για να του δώσω διάσταση και στο τέλος τονίζω τις ενώσεις με το κόκκινο UV. Και αυτή ήταν η Ισή με τα πολλά της μάτια και σας βλέπει από παντού. Ξεκινάω εφαρμόζοντας το Pore Filler και στη συνέχεια αναμειγνύω το Can't Stop Won't Stop με το Pro Foundation Mixer στην απόχρωση Opalescent και το περνάω σε όλο το πρόσωπο. Με το Faux White Pencil σκετσάρω το σχέδιο που θα χωρίζει τα δύο πρόσωπα και στη συνέχεια τα γεμίζω με ένα μαύρο watercolor. Με UV watercolor ζωγραφίζω τα χείλη με κόκκινο και μπλε για να ξεχωρίσω τη θερμή και την ψυχρή πλευρά. Γεμίζω τα φρύδια με το μαύρο Micro Brow Pencil.
Με τις κρεμώδεις και πουδρένιες Highlight and Contour Palette δημιουργώ έντονα κοψίματα στο πρόσωπο. Χρησιμοποιώ την Such a Know It All για ρούζ και την Swear By It για τα eye looks. Στο αριστερό μάτι κάνω ένα θερμό look και στο δεξί κάνω ακριβώς τα ίδια βήματα σε ψυχρούς τόνους για να κάνει αντίθεση. Εφαρμόζω την On The Rise στις πάνω και κάτω βλεφαρίδες. Με το λευκό eyeliner τονίζω στις γωνίες το κενό που έχω δημιουργήσει. Για το λαιμό δημιουργώ το σχήμα με το κενό με το λευκό Jumbo Eye Pencil και γεμίζω γύρω-γύρω του και μέσα του με ένα μαύρο watercolor. Δημιουργώ σκιάσεις στο κάτω μέρος του για να δώσω ένα 3D εφέ και στη συνέχεια σβήνω το λευκό Jumbo Eye Pencil προς τα μέσα για να δώσω μια αίσθηση βάθους στο κενό που έχω δημιουργήσει. Τελειώνω τα μάτια και βάζω τελικές πινελιές στις σκιάσεις και κάνω δύο winged liner με τα UV χρώματα. Την ίδια μίξη βάσης εφαρμόζω στα χέρια και στα σημεία που θέλω να δημιουργήσω illusion τα γεμίζω με μαύρο watercolor. Δίνω διάσταση στο σχέδιο, τονίζοντας τις ενώσεις με καφέ και στη συνέχεια όσο πιο κοντά με μαύρο και τις άκρες με το λευκό eyeliner, το οποίο σβήνω με ένα πινέλο. Την ίδια ακριβώς τακτική χρησιμοποίησα και για το πόδι. Και η Γιου είναι έτοιμη. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο μου όνειρο να καταφέρω να κερδίσω αυτό το διαγωνισμό ως μια αυτοδίδακτη make-up artist. Το ταξίδι φέτος ήταν ό,τι πιο μαγικό και με είδα μέσα σε αυτό να εξελίσσομαι, να το αγαπάω κάθε μέρα όλο και πιο πολύ, να με τσιγκλάω, να βγάζω όλη μου τη δημιουργικότητα, να με πιέζω να κάνω παραπάνω όταν πίστευα πως δεν μπορούσα. Και όλη σας η αγάπη, τα σχόλια μου επιβεβαιώνουν πως αξίζει όλο αυτό. Αξίζει το τρέξιμο, η αϊπνία, οι άπειρες ώρες δουλειάς. Είναι λοιπόν η φορά που θα ζητήσω τη βοήθειά σας, καθώς θα ανοίξει μια ψηφοφορία για τα look μας, αφού το 50% του αποτελέσματος ανήκει σε εσάς. Αν πραγματικά πιστεύετε ότι το αξίζω, θα χαρώ ειλικρινά να μου δώσετε την ψήφο σας, για να δείξουμε πως δεν χρειάζεσαι ούτε συνεργεία, ούτε κομμωτές, στυλίστες, σκηνοθέτες και όλα αυτά για να τα καταφέρεις. Μπορείς να μεταμορφωθείς εσύ σε όλα αυτά και αυτό πιστεύω θα μεταφραστεί και μέσα στη δουλειά σου. Να ευχηθώ εννοείται καλή επιτυχία στα άλλα 4 κορίτσια. Ξέρουμε όλες πόση δουλειά και πίεση έχει όλο αυτό. Συγχαρητήρια σε όλες που φτάσαμε ως εδώ, αλλά και σε όλα τα κορίτσια που πήραν μέρος στο διαγωνισμό φέτος. Και φυσικά σας παροτρύνω να πάρετε μέρος και του χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Trick or Treat και το Βαλάντι που μας παραχώρησαν τον πανέμορφο χώρο τους για να κάνουμε το γύρισμα και ήταν οι πιο συνεργάσιμοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει. Ο χώρος τους είναι πραγματικά μαγικός και τα αγγλικά τους πεντανόστιμα. Να τους επισκεφτείτε, δεν θα χάσετε. Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τον Ιωάννα Κατρακάζο και τον Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο από τα Wasp Studios για τις ώρες που έκατσαν πάνω από το μοντάζ του intro μου και άντεξαν εμένα και τις παραξενιές μου. Τον πατέρα μου, όπως πάντα, για την άπειρη υπομονή του στα γυρίσματα, την καλλιτεχνική του ματιά και όλη την κούραση και τα ξενύχτια. Φυσικά και τη μαμά μου για τη στήριξη και τα μπάνια που με έκανε, να μην τα ξαναλέμε. Τη Λιδία και την Κάτια, γιατί δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερα και πιο συνεργάσιμα μοντέλα για να κάτσουν μαζί μου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 4 το μεσημέρι της επόμενης για να κάνουμε γύρισμα, γιατί δεν είχα καθόλου χρόνο. Λιδία, σε αγαπώ και ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί. Σε ήθελα σε αυτό το τελικό δίπλα μου να διαγωνιζόμαστε μαζί, αλλά τουλάχιστον βρήκα τρόπο να σε φέρω εκεί. Κάτι επίσης για τις φουστάρες που έραψες και ξέρω ότι έφαγες πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Την αδερφή μου, γιατί χωρίς αυτή δεν θα ξεμπλόκαρε ποτέ το μυαλό μου και θα καθόμουν σαν την πατάτα στο σπίτι και θα έκλαιγα γιατί δεν θα μπορούσα να βάλω τις ιδέες μου σε μία τάξη. Literally, είναι το γρανάζι που κουμπώνει και αρχίζει η μηχανή να δουλεύει, παίρνει μπρος. Την NYX για όλα πραγματικά, η εμπειρία είναι πανέμορφη. Και τέλος όλους τους φίλους μου, τη Σοφία, τη Βάσια, την Ήρω, την Ήρυδα, την Κατερίνα και πραγματικά δεν ξέρω πόσους άλλους για το support που μου έκαναν σε όλο το διαγωνισμό, για τις ώρες που μιλούσαμε για ιδέες, concept, γνώμες, για τα κλάματα, τις χαρές, όλα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερους φίλους από εσάς να με αντέχετε μέσα στα χειρότερα άγχη μου, γιατί με μια τέλειο μανής εκνευριστική κάμπια.
Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν σε αυτό το ταξίδι μαζί μου. Φιλάκια.